Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 7 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Μια μάχη ονομάτων που μπαινοβγαίνουν στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές είναι σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, καθώς το στρατηγείο της Πειραιώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κατάρτιση των γαλάζιων ψηφοδελτίων. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το γαλάζιο στρατόπεδο θα εξαντλήσει κάθε χρονικό περιθώριο μέχρι να κλειδώσει τους υποψήφιους βουλευτές για τις κάλπες της 7ης Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει προς τα αφαιρέσεις προσώπων και άρα ανατροπές της τελευταίας στιγμής. Θα έρθουμε τώρα να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα καλησπέρουμε την Ελίνα τη Φυλακτού. Ελίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μετά τον Σάλο παγώνουν τις υπόλοιπες μετατάξεις και τις κόρες της Τασίας. Για να τα δούμε αναλυτικά τι γίνεται, η οποία Τασία Χριστοδουλοπούλου, μιλώντας τον Γιώργο Παπαδάκη, είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η δημοσιοποίηση μετατάξεων και διορισμών στη Βουλή, λίγες ημέρες πριν το κοινοβούλιο να διαλυθεί, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νίκος Βούτσης, ανακοίνωσε ότι παγώνουν όλα τα ρουσφέτια που επρόκειτο να γίνουν από εδώ και πέρα και που θα έφταναν τα 32. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Βουλής με τον πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ιδιαιτέρως ενοχλημένος από το κλίμα που δημιουργείται κατά της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε να παγώσουν οι προγραμματισμένες μετατάξεις. Τώρα, ανάμεσα στις μετατάξεις που παγώνουν, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, και τελικώς δεν θα γίνουν, είναι και εκείνη που αφορά την κόρη της Αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου. Αντί η κυρία Χριστοδουλοπούλου και ο κύριος Βούτσης να ζητήσουν συγγνώμη, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Κάνουμε προσλήψεις συμμετέρων και στενών συναγατών και παιδιών, έλεος δηλαδή, αντί να ζητήσουν συγγνώμη, μας λένε κατά κατέβει υποψήφιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πούμε. Τώρα, ακόμη και ο Κουβέλης, ο υπουργός Ναυτιλίας, κάνει όργιο ρουσφετιών στο λιμενικό, θα ανακληθούν, προειδοποιεί με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία τώρα. Στο χορό των διορισμών, Δημήτρη, και των εξυπηρετήσεων μπήκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Φώτης Κουβέλης, ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση του Τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, συμμετέχει στην παλαιοκομματική μεθόδευση. Ολόκληρη τώρα η ανακοίνωση του κ. Πλακιωτάκη είναι η εξής, όχι ολόκληρη, κάποια αποσπάσματα. Ναι, κάποια σημεία να δούμε που είναι τα σοβαρά σε αυτά που λέει για τον κ. Κουβέλη. Αναφέρει λοιπόν ο κ. Πλακιωτάκης, ακόμη και ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κουβέλης, που χαρακτηρίζεται για το ήθος και την ευτυχία του, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό του ρουσφετιού. Συγκεκριμένα, με υπουργική απόφαση, κίνησε τη διαδικασία προσλήψεων στο λιμενικό σώμα. Πληθαίνουν παράλληλα και οι καταγγελίες για έκδοση σωρίας αποφάσεων για την τακτοποίηση φιλικών προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, λιμεναρχών και προϊσταμένων υπηρεσιών του λιμενικού σώματος. Μάλιστα, αυτές είναι οι μεγάλες αντιδράσεις που προκαλούν στην ελληνική κοινωνία αυτές οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είναι πάρα πολύ αρνητικές. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα, θα πάμε λίγο στο χώρο της εκπαίδευσης, γιατί είχαμε την έναρξη των Πανελλαδικών Σήμανα για τους Μαθητές των Γενικών Λυκείων, που άνοιξε με τα νέα ελληνικά. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Δημήτρη. Η πρώτη είδηση της ημέρας είναι αυτή. Οι Πανελλήνιες για τα Γενικά Λύκεια άνοιξαν την αυλαία τους σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο «Επίκληση των αξιών της δημοκρατίας». Πρόκειται για ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Νορμπέρτο Μπόμπιο με θέμα «Το μέλλον της δημοκρατίας». Στην έκθεση τώρα, οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν θέμα που αφορούσε την ενότητα, δημοκρατία και νέοι. Σύμφωνα με τους καθηγητές, το θέμα θεωρούνταν αναμενόμενο, καθώς ανήκε στην ομάδα που μελετούσαν υποψήφοι και λόγω, φαντάζομαι, και της εκλογικής περίοδου τώρα ήταν σχετικό. Να συμπληρώσουμε, Δημήτρη, ότι θα συνεχιστούν οι Πανελλήνιες το Σάββατο 8 Ιουνίου με τους μαθητές των Νεπάλ να εξετάζονται αύριο στα μαθηματικά, ακριβώς αύριο, και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα αρχαίων ελληνικών και μαθηματικά. Πολύ ωραία. Τώρα, να πάμε στο αφορολόγητο. Την ψηφισμένη διάταξη για τη μείωση του αφορολόγητου του ορίου ξυλώνει το Υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή. Μαζί με την τροπολογία ξυλώθηκαν όμως και οι διατάξεις για τα αντίμετρα ελάφρυνσης των μεσών εισοδημάτων. Και όλες αυτές οι παρεμβάσεις προκαλούν την έντονη αντίδραση της Κομισιόν. Ακριβώς, Δημήτρη, σύμφωνα με όλα όσα προλόγησες, πάμε να δούμε ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν. Με τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στα σημερινά επίπεδα και με τη μη εφαρμογή των αντίμετρων, οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι γλιτώνουν την πληρωμή έξτρα φόρου έως και 470 ευρώ, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Τα Νέα, ενώ αφορολόγητοι θα παραμείνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά.
όπου χάνουν οι έχοντες εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, οι οποίοι παρά την περικοπή του αφορολόγητου θα έβλεπαν τη φορολογική τους επιβάρυνση να μειώνεται λόγω των αντίμετρων, τα οποία και καταργούνται, και συγκεκριμένα λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα έως και 30.000 ευρώ και τη μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή στο 20% από 22%. Μάλιστα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στην Νέα Δημοκρατία, όπου είχαμε συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους 13 εκλεγέντες περιφερειάρχες, παρών και ο νέος περιφερειάρχης, ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Θα δούμε, δώσουμε μας το ρεπορτάζ και θα δούμε στη συνέχεια και τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδρυση, Δημήτρη, του Συμβουλίου των Περιφερειαρχών εξήγηλε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σύσκεψη που είχε με τους 13 νεοεκλεγέντες περιφερειάρχες. Το όργανο αυτό, στο οποίο θα συμμετέχουν οι περιφερειάρχες αλλά και ο Πρωθυπουργός, θα συνεδριάζει αναδίμηνο και θα λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της περιφερειακής διοίκησης και του κεντρικού κράτους. Ο κ. Μητσοτάκης, Δημήτρη, ζήτησε από τους περιφερειάρχες να του αποστείλουν γραπτό στις προτάσεις του, έτσι ώστε εάν οι πολίτες του δώσουν το χρήσμα και κυβερνήσει μετά τις εκλογές, η στενή συνεργασία μαζί με τους περιφερειάρχες να ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα και να έχει και ένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Τέλος, να αναφέρουμε, Δημήτρη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως θα έχουν όλοι οι περιφερειάρχες την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Βγαίνει το κομματικό καπέλο, όπως αναφέρει, και πρέπει να κοιτάξουμε το καλό όλων των περιφερειών με τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο. Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ένα σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στους νέους περιφερειάρχες. Να σας συγχαρώ από καρδιάς για τον δύσκολο, ωραίο αγώνα τον οποίο δώσατε. Να ευχηθώ στους παλαιούς και έμπειρους περιφερειάρχες καλή συνέχεια στο έργο τους. Να ευχηθώ στους νέους πρωτοεκλεγέντες περιφερειάρχες καλή αρχή. Κάνατε όλοι σας έναν εξαιρετικό αγώνα. Αυτός αναγνωρίστηκε και από τους συμπολίτες σας και νομίζω ότι τώρα είναι μια ώρα μεγάλης ευθύνης και είναι μια ώρα μεγάλης ευθύνης για όλους μας. Εγώ το δήλωσα από την πρώτη στιγμή. Εμείς δώσαμε κομματικό χρώμα σε αυτή τη μάχη, αλλά το γαλάζιο χρώμα το εννοώ ως γαλάζιο χρώμα της Ελλάδος, και το γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά ότι δεν ανήκετε σε μια παράταξη, ανήκετε στον τόπο σας και στην πατρίδα όλων μας. Και αυτό το μήνυμα ενότητας και συνεργασίας που με μεγάλη χαρά είδα ότι εκπέμψατε όλοι σας στις δηλώσεις σας μετά την εκλογή σας, νομίζω ότι είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμψουμε κεντρικά μετά από αυτή την λέλαπα του διχασμού. Αυτό αφορά και μας την κεντρική πολιτική ηγεσία, αφορά και εσάς περιφερειάρχες, αφορά και τους δημάρχους, και νομίζω ότι η χώρα θα πάει μπροστά μόνο αν είμαστε ενωμένοι, αν όλοι σταθούμε πλάι-πλάι και βέβαια αν έχουμε ενιαίο σχέδιο με όρεξη και δουλειά από όλους όσοι έχουν σήμερα διάθεση να προσφέρουν. Βεβαίως, το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά, σε κάποιους από εσάς, όχι σε αυτούς που εκλέχτηκαν με μεγάλα ποσοστά από τον πρώτο γύρο, θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας, διοίκησης και κυρίως αποτελεσματικότητας. Και εμείς πρέπει να εξετάσουμε την επόμενη μέρα και να δούμε πώς αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ συσχετισμών ανάμεσα σε τοπικούς άρχοντες και στα συμβούλια τους μπορεί να βληθεί, πάντα όμως με τρόπο θεσμικό. Τονίζω, θέλουμε αποτελεσματικούς δήμους, αποτελεσματικές περιφέρειες που να σέβονται τελικά την απόφαση, έστω και αν αυτή μπορεί να ήρθε σε δεύτερο γύρο, για το ποιος πρέπει να διοικήσει τις περιφέρειες. Και είμαι απόλυτος έτοιμος να ακούσω τις προτάσεις σας και να διατηρήσουμε όλοι μαζί αυτό το ενωτικό πνεύμα, το οποίο πιστεύω ότι δημιουργεί και το ανάλογο κλίμα. Θα ήθελα να τονίσω σήμερα, πριν μπούμε στη συζήτηση, δύο πράγματα.
τα οποία τα έχω επαναλάβει πολλές φορές, τα έχω πει και στα συνέδρια των οργάνων σας, αλλά θέλω να το επαναλάβω και σε εσάς. Οι 13 περιφέρειες αποτελούν τους πυλώνες για ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο στη χώρα μας. Και προφανώς είναι και οι διάβλοι για να φτάνουν στην κεντρική εξουσία, τοπικά περιφερειακά προβλήματα, αλλά είναι και οι διάβλοι για να μπορούμε να συζητούμε δημιουργικές πρωτοβουλίες κάθε περιοχής. Και λεωφόροι για να απλωθεί σε όλη την επικράτεια ένα τολμηρό πρόγραμμα αναγέννησης. Είδαμε τη σχετική ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου. Συγκεκριμένα, Δημήτρη, ο 38χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή της Κοζάνης, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην αυτοδιοίκηση. Δεν σταματάνε οι ανατροπές. Έχουμε ανατροπή στο Δήμο Βοΐου. Αλλάζουν οι εκλεγμένοι σύμβουλοι. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Να μπαίνουν, να βγαίνουν ψήφοι, κάποιος να βγαίνει, κάποιος να μην βγαίνει και να δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ τι γίνεται με το Βόλιο τώρα. Έτσι, Δημήτρη, όπως ακριβώς το είπες, σύμφωνα τώρα με τα επίσημα αποτελέσματα, αλλάζουν χέρια δύο έδρες. Για το συνδυασμό του κυρίου Χρήστου Ζευκλή και για τρεις μόλις ψήφους στη Σιάτιστα εκλέγεται ο Βασίλης Ότας και μένει έξω η κυρία Ελένη Κακάλη. Μάλιστα. Ο Ντίνος Τσολάκης μένει εκτός από την Πάτρα Νικολέτα για 5 μόλις σταυρούς. Στο συνδυασμό του Λάζαρου Γκερεχτέ τώρα στο Άσκιο μένει εκτός η Γκέσου Πολυξένη για 2 σταυρούς και τη θέση καταλαμβάνει ο Βασίλης Ανδρίτσος. Τέλος, Δημήτρη, στη Σιάτιστα για μόλις έναν σταυρό, την πρωτιά για τον Λάζαρο Γκερεχτέ παίρνει ο Χάρης Πολύζος από τον Χρήστο Στεργίου. Για 11 ψήφους επίσης μένει εκτός Δημοτικού Συμβουλίου ο Θεόκλητος Γιώτης. Το περιθώριο για ενστάσεις λήγει σε 5 ημέρες από σήμερα. Τώρα, Δημήτρη, ακούγονται πολλά στους Δήμους για τις συνεργασίες με την απλή αναλογική. Αυτό θα το δούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Θα δούμε τι θα γίνει με τις συνεργασίες. Πολλοί δήμαρχοι θα συνεργαστούν με επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και για το θέμα των συνεργασιών, πάμε να δούμε μια σχετική δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και επικεφαλή του συνδυασμού Κοζάνη μπροστά του κ. Βάγγελου Σιμανδράκου για την επόμενη μέρα στο Δήμο Κοζάνης. Ο κ. Παλούτας είναι ο νέος δήμαρχος Κοζάνης. Εγώ θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ψηφοφόρους που στήριξαν την προσπάθεια του ανεξάρτητου και υπερκομματικού συνδυασμού Κοζάνη μπροστά, όπου καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ο Δήμος Κοζάνης πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις από εδώ και μπρος για την ιστορία του τόπου. Εμείς γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο απαιτεί συνεργασίες, υπερβάσεις και συνεργασίες. Εσείς θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τον νέο δήμαρχο? Οι συνεργασίες θα ήθελα να πω ότι πρέπει να προκύψουν παρά μόνο στην βάση των προγραμματικών δεσμεύσεων και συμφωνιών με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων και παρεμβάσεων για το Δήμο Κοζάνης. Εμείς θέλω να πω ότι δεν περιμένουμε τον Καλλικράτη για να έχουμε μια διάθεση συνεργασίας. Το κλεισταίνει, κλεισταίνεις είναι. Ναι, με συγχωρείτε, το κλεισταίνει. Πρόθεσή μας και απέτηση είναι να υπάρξει μια ισχυρή δημοτική αρχή. Αυτό το είχαμε πει και προεκλογικά, το λέμε και σήμερα. Ξεκινάει μια προσπάθεια με δήμαρχο τον κύριο Μαλούτα. Εύχομαι καλό έργο, καλή επιτυχία στο έργο του κύριου Μαλούτα από εδώ και προς. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα που έθεσα προ... Ωραία, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε εκδηλώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη Δευτέρα, Δημήτρη, 10 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Όσοι επιθυμούν. Ναι, θα πάνε, όσοι είναι κομματικά στελέχη. Τώρα, υπεγράφει το έργο οδοποιίας Εσανίου που αφορά στην ασφαλτόστρωση του χωματόδρομου. Πρόκειται, Δημήτρη, για ένα από τα πιο σημαντικά έργα για τους επαγγελματίες της περιοχής του Σισανίου, το οποίο τίθεται σε τροχιά υλοποίησης. Μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που μάλιστα είχε και ύψος
περίπου 26.000 ευρώ και υπεγράφει από τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον Δήμαρχο και τον ανάδοχο του έργου. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά την ασφαλτόστρωση χωματόδρομου μήκους 300 μέτρων και ο δρόμος αυτός βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Σισανίου, παραπλεύρος του φράγματος και εξυπηρετεί τόσο κτηνοτροφικές μονάδες όσο και ένα τουριστικό κατάλημα της περιοχής. Το έργο, Δημήτρη, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε συνολική προθεσμία 12 μηνών. Μάλιστα. Ένα έργο το οποίο υπέγραψε ο νυν Δήμαρχος ΒΟΗ, ο κύριος Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Τώρα πάμε στην Άρδασα Εωδέας. Αρκούδα κατασπάραξε κατσίκια σε κτηνοτροφική μονάδα. Πανικό, Δημήτρη, στον ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας, ένα χιλιόμετρο έξω από την Άρδασα, έχει προκαλέσει μια μεγαλόσωμη αρκούδα που εθεάθε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή και κατασπάραξε δύο κατσίκια, δίπλα ακριβώς από τα ίχνη που άφησε στο πέρασμά της. Το άγριο ζώο εμφανίζεται συνήθως στην περιοχή λίγο μετά τις 9 το βράδυ, αναζητώντας τροφή, ενώ ο κτηνοτρόφος και η αρκούδα μάλιστα βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, σε απόσταση βέβαια 50 μέτρων, με το θηλαστικό να τρέπεται σε φυγή. Ο κύριος Σάββας Αμαραντίδης, ο εν λόγω κτηνοτρόφος, δηλώνει φιλόζωος και δεν επιθυμεί να βλάψει το ζώο και έχει απευθυνθεί στον Αρκτούρο για να μπορέσει να πάρει κάποιες συμβουλές και να τον βοηθήσουν, τέλος πάντων, τι μπορεί να κάνει. Και φυσικά ζητά βοήθεια και από τις αρμόδιες υπηρεσίες γενικότερα. Σημειώνεται, Δημήτρη, ότι είναι η πρώτη φορά που αρκούδα επισκέπτεται την περιοχή και μάλιστα αρχές καλοκαιριού. Και μάλιστα ο κύριος Αμαραντίδης εξαναγκάζεται να διανυκτερεύει στην κτηνοτροφική του μονάδα, φοβούμενος φυσικά για τη σωματική του ακαιρεότητα, αλλά και για τις απώλειες στην περιουσία του. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Άργους Οριστικού δίνει συμβουλές. Για να δούμε τι λέει ακριβώς. Έτσι, Δημήτρη, όπως είπαμε και σε προηγούμενο δελτίο μας, έχει ήδη ξεκινήσει η θερινή περίοδος. Οι πυρκαγιές είναι πολύ επικίνδυνο να εκδηλωθούν και έτσι το πυροσβεστικό κλιμάκιο Άργους Οριστικού υπενθυμίζει στους κατοίκους της κοινότητας και σε όλους ότι σύμφωνα με την πρόσφατη διάταξη απαγορεύεται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου οποιοδήποτε άναμα φωτιάς σε οποιοδήποτε υπαίθριο χώρο. Μάλιστα, μια πολύ σημαντική πληροφορία είναι ότι οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής έχουν το δικαίωμα να κόβουν επιτόπια κλίση, με τσουχτερά μάλιστα πρόστιμα, αν διαπιστώσουν κάποιο άναμα φωτιάς, ασχέτως αν δημιούργησε ή όχι μια πυρκαγιά. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες, οι οποίοι θα θεωρηθούν παραβάτες ακόμη και για το γνωστό άναμα των χόρτων στις αυλές των σπιτιών. Ωραία. Τώρα η φαρμακευτική κάναβη πάει στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η ενημερωτική εκδήλωση? Μια επιστημονική εκδήλωση, Δημήτρη, για την νόμιμη φαρμακευτική κάναβη πραγματοποιείται το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο παράρτημα του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου στην Πτολεμαίδα με την υποστήριξη του Συλλόγου Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Εωρδέας. Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι οι ευεργετικές δραστηριότητες της φαρμακευτικής κάναβης στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Σε αυτό το θέμα λοιπόν θα αναφερθούν οι κύριοι Κοσμάς Δασκαλάκης, που είναι και καρδιολόγος ο κύριος Δασκαλάκης, και ο κύριος Τσιγκενόπουλος, που είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της εταιρείας Area Director Canaway. Ωραία, και να κλείσουμε και με ένα αθλητικό ρεπορτάζ. Ακριβώς, Δημήτρη, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 στο τουρνουά Mini Volley θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά Mini Volley που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Αριστέας Φιλότα Αμιντέου στο πάρκο Αγίας Παρασκευής στην τοπική κοινότητα Φιλότα. Συνδιοργανωτής είναι η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας και θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία όσοι γονείς θέλουν να πάρουν τα παιδιά τους να πάνε εκεί και να τα οθήσουν έτσι στον αθλητισμό. Ωραία, Ελίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, για τρίτη συνεχόμενη θητεία, επανεκλέχθηκε πρόεδρος της κοινότητας Αναργύρων Αμιντέου ο Γιώργος Τσισμαλίδης. Ο κ. Τσισμαλίδης και το Κοινοτικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα θα έχουν σειρά επαφών με τον νέο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη και τους νέους δημάρχους Εωρδέας και Αμιντέου, γιατί με την κατάσταση του χωριού τους.